Δεν λύθηκε. Ωραία. Ο κύριος Βίδος. Εγώ θα πω δύο πράγματα σχετικά με αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Ράμου και απαντήσει δεν πήραμε. Και θέλω να βάλω και κάποια ακόμα στοιχεία στην κουβέντα και να ξαναρωτήσω και εγώ μήπως δοθούν τώρα οι απαντήσεις. Ξεκινάω με τη δομή. Η ερώτηση στη δομή δεν είναι γιατί τα παίρνει η δομή. Καλά κάνει και το παίρνει η δομή, γιατί είπαμε έχει πνευματικά δικαιώματα πάνω στα λογισμικά προγράμματα. Η ερώτηση που έχει προκύψει τα τελευταία τρία χρόνια διοίκηση Χατζή είναι η εξή. Πώ η δομή βγαίνει 12.000 ευρώ το χρόνο παραπάνω από ό,τι έγινε πριν. Ενώ οι μελέτε είναι ακριβώ οι ίδιε. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά σε οικονομική επιτροπή με την κυρία Βαλίδη που τα βάζαμε δίπλα-δίπλα και άλλαζαν δύο σειρέ τη μελέτη. Δύο προγράμματα παραπάνω είχαν προσθεθεί. Και αυτά ήταν 12.000, δύο προγραμματάκια διαχείριση προσωπικού και κάτι κάπω έτσι το λέγε, συν 12.000. Όχι μισό λεπτό, μισό λεπτό, απάντε πίσω. Έλα, κύριε Βαλίδη. Κύριε Ρόγκρα, τι είναι αντίγουμε διάλογο, να τελειώσει και να απαντήσετε. Συν δύο προγραμματάκια, συν 12.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το ερώτημα που κρίνει με τη δομή. Όσο αφορά τα υδρόμετρα που είπε ο κύριος Ράμος και το δεύτερο χρηματοδότηση που εγκρίθηκε. Μελέτη πάνω στη μελέτη. Η πρώτη μελέτη με ρύθμιση με το ελληνικό συνέδριο έχει ψηφιακούς υδρομετρητές δεξαμενές. Η δεύτερη μελέτη έχει αυτή πάνω στις δεξαμενές. Πόσοι θα μπουν δηλαδή. Αυτές που δεν έχει. 4 εκατομμύρια μία, 4 εκατομμύρια άλλη. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Απαντήστε. Απάντηση στον κύριο και όσο αφορά το τρίτο θέμα και το πιο σοβαρό, το τρίτο θέμα που έθιξε ο κύριος Ράμος εντάχει και το πιο σοβαρό. Σχετικά με τον διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στο οποίο ανατέθηκε στην κυρία, στην εταιρεία της κυρίας Τσόνη Όλγα, η αποκατάσταση από τις πλημμύρες. Λοιπόν, ποιο είναι ο τραγέλαφος σε αυτή την ανάθεση, γιατί μιλάμε για τραγέλαφο, κανονικό. Ένα μήνα, ούτε ένα μήνα, 20 μέρες πριν η κυρία Τσόνη έχει διεκδικήσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον κερδίζει με έργα παρόμοια ανθρωπίας, μάλιστα έχει ένα σωρό ασφαλιστρό στη συγκεκριμένη μελέτη και δίνει έκπτωση 24%. Και ένα μήνα μετά, της δίνεται με αυτή τη διαδικασία που μπαίνει σε ένα γραφείο 4-5 βολάβι και βγάζουν μια έκπτωση, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, δίνει έκπτωση 5%. Τι άλλαξε μέσα σε ένα μήνα στη χώρα, στην παγκόσμια οικονομία, στα πάντα όλα, τι άλλαξε σε ένα μήνα. Αυτά ρωτάγαμε και στην Πολιτική Επιτροπή, δεν είναι εγώ. Γιατί ήταν πιο δύσκολο. Και δεν, απάντηση δεν παίρναμε. Διότι η πρώτη μελέτη που πήρε 25% έχει ασφαλτοστρώσεις στην Ανατολή. Στην Ανατολή, δηλαδή ένας λίγο να ξέρεις από... Φαντάζεσαι να πάει να κάνει ασφαλτόστρωση ένας εμβολάτος στην Ανατολή πάνω, στο πιο, ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του Δήμου. Και έδωσε έκπτωση 25% και τα άλλα που είναι τυχεία και πλακώστρωτα και τέτοια, έδωσε 5% έκπτωση. Πώς γίνεται αυτό. Και τώρα έβγαλε ο Δήμος, τώρα με τα τυχαία να μην δίσκουν εντάξει. Λοιπόν, και τώρα έβγαλε ο Δήμος 700.000 πάλι την ίδια διαδικασία. Εμείς, σαν παράταξη, ψηφίσαμε να πάει με αυτή τη διαδικασία και είπαμε, όταν θα έρχονται τα πρακτικά, προσπαθούν να δούμε τις εκπτώσεις να συμβαδίζουν με την εποχή. Εννοείται πως το 5% δεν το ψηφίσαμε. Ευελπιστούμε στις 700.000 να υπάρχει μία έκπτωση η οποία να είναι εφάμιλη με αυτές που κινούνται στην εποχή. Και η ερώτηση είναι η εξής που προκύπτει από αυτό. Λίγο βήμα που σήμερα το απαντήσει. Ξαναχάνω από την ερώτηση. Θα απαντήσω ο κ. Παλός που είναι αναπληρωτής. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές. Πείτε ένα επιχείρημα στους δημότες, αυτούς που μας ακούνε, γιατί ο Δήμος να χάνει 50-60.000 ευρώ σε αυτή τη σήμαση, 300.000 ευρώ στην προηγούμενη με τον Ιαννό, και αν πάει έτσι και στην επόμενη 700 που έχετε βγάλει, θα χάσει άλλα 100.000. Πείτε μας ένα λόγο, γιατί να τα χάνει αυτά ο Δήμος. Και να μην εναρμονιστούν οι εκπτώσεις με αυτές που γίνονται στην εποχή. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα τα κάνει ο Δήμος. Ποιο θα κάνει. Σε το θέμα των εκδόσεων δεν αφορά εμάς, αλλά δεν παραμένει στο Δήμο. Κύριε Τσαρουχά, με μια μικρή προστίκη, ότι όλοι τα διεκδικούν και με ξαναφέρω την έκθεση.
Όλοι το διεκδικώ. Εσείς δεν έχετε διεκδικήσει. Μόνο πέρα είναι επιθέσεις. Μόνο πέρα είναι επιθέσεις. Δεν μπορώ να κάνω. Άκουσε με λίγο. Δεν μπορώ να με πάω και κάνει ο Δήμος ένα 15, το λέω χαμηλά έτσι, είναι 20, 15 με 20%. Δεν ξέρω, αυτό είναι αφέλεια. Είναι δόνο στην εργολάβο. Δεν μπορώ να το πιστέψω κάτι τίποτα από το Δήμο. Πόσα τέτοια ήταν τα χιλιάδες ευρώ. Δεν ευχαριστεί για τόσο φίλε. Πόσε χιλιάδες ευρώ ήταν, πήγαινε και στην Ευρωβουλή και ζητάνε αυξήσεις στα έργα. Τι ζητάνε. Αυξήσεις στα έργα. Όχι. Αυτό δεν είναι όμως, ξεφεύγουμε λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να απαντήσει στην ερώτηση. Τα χρήματα της έκπτωσης επιστρέφονται πάλι από το φορέα που έγινε η χρηματοδότηση. Από το Υπουργείο που γίνει η χρηματοδότηση, η έκπτωση πηγαίνει στο Υπουργείο. Δεν έρχεται στο Δήμο. Ωραία. Επειδή ο κανένας τρέχει το φορέα. Πριν λίγο κουβεντιάζαμε για τον Αγιώργη. Στην προηγούμενη μελέτη. Ο Δήμος. Η τεχνική υπηρεσία, όταν κάνει μια μελέτη, ξέρει τι κυβέρνει τις εκπτώσεις. Μπορεί μια μελέτη να την έχει παραπάνω σε ένα ποσοστό 10-20% και με την έκπτωση να χρήσει τα λεφτά. Άρα τα λεφτά δεν χάνονται από το Δήμο. Θα μπορούσαμε αυτά τα λεφτά με εκπτώσεις που κυμαίνονται εντός εποχής να κάνουμε παραπάνω έργα. Πρώτο. Δεύτερο, τι υπονοείται ότι η κυρία Τσόνη που έδωσε ένα μήνα πριν 5-πλάσια έκπτωση από ότι ένα μήνα μετά. Θα σταματήσει το έργο του που καταβάλλεται από τώρα και ο Δήμαρχος σήμερα υπέγραψε σύμβαση με τέτοιο εργολάβο που είναι χαρά είναι εργολάβος έτσι, δεν είναι. Αλλά εσείς υπονοείτε τώρα κύριε Κοντογιώργο ότι θα δώσει, θα παρατήσει το έργο που υπέγραψε με 25%. Τι υπονοείτε. Αυτό είπατε. Η κυρία Τσόνη ένα μήνα πριν έδωσε 25% έκπτωση. Ένα μήνα μετά έδωσε 5% έκπτωση. Τι υπονοείτε ότι η πρώτη έκπτωση ήταν. Ήτανε πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω, θα πείτε έτσι. Ήτανε λάθος, ένα λάθος υπολογισμό. Οι προηγούμενες μελέτες γίνονται οριακά και χαμηλά για να γίνεται περισσότερος δρόμος και περισσότερες αλωστρώσεις. Είτε δεν βάζουν μέσα στις μελέτες τις κόσεις που κάνουν κάτω για να γίνονται περισσότερες αλωστρώσεις. Λοιπόν, μην μου λέγεις τι γίνονται στο ύψος. Δεν γίνονται στο ύψος, γιατί είναι χαμηλά. Γίνονται, βάζουν λιγότερα για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα μέτρα. Για αυτό που είπες, προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, περάσαμε τα θέματα που ο εργολάβος εγκατέλειψε έργο. Θα σου πω και εγκατέλειψε έργο. Σε Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε τέτοια πράγματα. Ότι αφού τα λεφτά γυρνάνε στο κράτος, τι μας νοιάζει. Αυτή είναι η προσφορά, αυτό έδωσε. Είναι απαράδεκτο. Αυτά έδωσε. Αυτά τα χρήματα. Αυτή την προσφορά. Κάτσε μόνο το Γιώργο. Αυτή την προσφορά. Να κουτάζει τη γλώσσα που να στο μυαλό. Τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τα έργα επειδή έδωσε η προσφορά. Δεν θα κάνουμε τα έργα. Αυτή έδωσε η προσφορά. Λοιπόν, άκου να καταλάβει. Εμείς έργα θα γίνουμε. Έργα στο Δήμο, συνέχεια. Τυχεία, ασφαλτοσκόπηση κτλ. Τώρα είναι 8, αν είναι 5, αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που έχουν βγει στην κυριολεξία από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και πρέπει να τα σεβόμαστε. Και δεν είναι σεβασμός. Αφού θα γυρίσουν τα λεφτά για να μην τα πάρει ο εργολάβος. Αυτό είναι ασέβεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, μα γίνει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να μα πει. Παλό, δεν γίνεται. Είναι επιτέλου. Σακούμε. Ναι, όχι. Νόμιμη διαδικασία είναι. Ναι, στην εισαγγελέα. Τι λέει και πάλι. Αρκετά. Είναι νόμιμη διαδικασία. Ναι, όποιο δεν είναι στην εισαγγελέα. Κατευθείαν. Όχι, παίρνω να το μετράω εγώ. Και λέω ότι έχουν καμπεί στο μυαλό και κομπανάω. Όχι, αρχίζει και κομπανάω. Yeah.
Δημοτική Αρχή να κάνει τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Νόμιμες είναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο νόμος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται τέτοιου είδους διαδικασία. Και αυτές όλες δεν είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Καμία μα καμία. Δεν έχει τέτοιο επίπεδο χαρακτήρα. Αλλά ξέρετε τι είναι. Όχι μόνο δεν υπολογίζουμε τα χρήματα, αλλά γιατί να μην σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχουν και άλλου είδους προεκτάσεις και δίνονται αυτά τα έργα έτσι. Εντάξει, κύριε. Υπάρχει μια διαδικασία. Τη βλέπουμε συχνά. Αυτό που λέει με τον πρόγειρο διαγωνισμό. Εκεί που δεν μπορεί να πάει απευθείας ανάθεση. Τι λένε όλα τα έγγραφα, εγώ θα πω ονόματα, γιατί δεν φταίνε αυτοί που συμμετέχουν, φταίνε αυτοί που τους κάνουν να συμμετέχουν. Φωνάζουμε τρεις, α, β, γ. Ο α δίνει έκπτωση 0,5%, ο β δίνει 1, ο γ δίνει 2, το οποίο είναι το έργο ο γ. Στον άλλο διαγωνισμό γίνεται ανάποδο. Εντάξει, κύριε Γράμμα. Αυτό γίνεται και αυτό είναι πάρτι εκατομμυρίων. Στο ζευγάρος του λαού της περιοχής και συνολικότερα του ελληνικού λαού. Το να τα αλλάξουν δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να τα κάνεις. Και είσαι ευθύνης αυτό. Κύριε Γράμμα, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, τώρα άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει.